Και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από το Θανάση Αυγερινό πώς αποτιμά και η ρωσική πλευρά την επίσκεψη του κυρίου Λαυρόφ στην Ελλάδα. Θανάση. Καλησπέρα, Νίκη. Νομίζω ένας πρώτος στόχος του Κρεμλίνου αλλά και της κυβέρνησης, να ξεκολλήσουν δηλαδή οι ελληνορωσικές σχέσεις από την ακινησία, επιτεύχθηκε, γιατί αυτή καθεαυτή η επίσκεψη είναι σημαντική εξέλιξη. Και στέλνονται μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν δημοσίως ανακοινώσει ότι η Ελλάδα είναι στρατευμένη στην ανάσχεση της Ρωσίας και της κακόβουλης επιρροής της, και προς την Τουρκία, με την οποία οι σχέσεις της Ρωσίας κάθε άλλο παρά ρόδινες είναι σε όλα τα μέτωπα. Με την Τουρκία είναι κάπως πιο σαφή τα πράγματα. Η Ρωσία και παζαρεύει και συνομιλεί μαζί της, αλλά την ίδια στιγμή που ο κύριος Λαυρόφ ήταν στην Ελλάδα, η ρωσική αεροπορία κυριολεκτικά εξαφάνισε στο Ιντλίπ της Συρίας μια τεράστια φάλαγγα τζιχαντιστών. Αναφέρεται ότι ήταν περισσότεροι από 85 οι νεκροί, μεταξύ αυτών που χαϊδεύει η Τουρκία του κυρίου Ερντογάν, στον οποίο νομίζω οι Ρώσοι λένε έτσι με σαφή τρόπο ότι εύκολα οι τζιχαντιστές θα εξαφανιστούν αν χρειαστεί και από τον Κάφκασο και από αλλού. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Αν η Ελλάδα όντως συμπαρατάσσεται με την Ουάσιγκτον στην απόκρουση της Ρωσίας, τότε δύσκολο να καταλάβουμε πώς θα υπάρξει αναθέρμανση των ελληνορωσικών σχέσεων. Γνωρίζω ότι ο κύριος Λαυρόφ ήθελε να ακούσει από πρώτο χέρι από την ελληνική ηγεσία τις απόψεις της για το θέμα αυτό. Δεν έχω απάντηση για το τι ακριβώς άκουσε. Χαριτολογώντας με Ρώσους συναδέλφους, είπαμε νωρίτερα ότι οι σχέσεις μας βγήκαν από την κατάψυξη και μπήκαν στη συντήρηση. Ως γνωστόν όμως, δεν μπορούν να μείνουν αιώνια εκεί. Κάτι πρέπει να μαγειρέψουμε από κοινού, αλλιώς τα υλικά θα πάνε χαμένα. Κάτι δηλαδή πρέπει να υπάρχει ως περιεχόμενο στις ελληνορωσικές σχέσεις, εκτός από την ιστορία. Κάποτε ήταν ο τουρισμός, αλλά και αυτός ισοπεδώθηκε με τον κορονοϊό. Μια πρόταση της Μόσχας συνδέεται με τη Συρία. Μας προτείνουν ενεργά και έντονα να ενθαρρύνουμε την επιστροφή Σύρων προσφύγων προς τη Συρία, ενδεχομένως με συμμετοχή και ελληνικών επιχειρήσεων στην ανοικοδόμηση της Συρίας. Δυστυχώς όμως ακόμη φαίνεται πως δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις, γιατί η Ελλάδα δεσμεύεται και στο συγκεκριμένο θέμα από την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή, που δεν θέλει να ακούσει τίποτα για συνεργασία με τον κύριο Άσαντ, ο οποίος θέλουμε δεν θέλουμε είναι μάλλον ο νικητής στην περιοχή μαζί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το πρώτο βήμα έγινε σήμερα με την επίσκεψη του κύριου Λαυρόφ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο πεδίο των ελληνορωσικών σχέσεων. Ευχαριστούμε θερμά τον Θανάση Αυγερινό.